Στις εκατοντάδες χιλιάδες ερωτήσεις που υπέβαλαν οι Ρώσοι στο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ετήσια επικοινωνία με τους πολίτες, το θέμα της οικονομίας κυριάρχησε. Καταρχήν το κύμα ακρίβειας. Ο πληθωρισμός τρέχει με ποσοστά άνω του 7%. Προϊόντα και υπηρεσίες γίνονται πιο ακριβά μήνα με το μήνα. Βασική αιτία το δυτικό εμπάργκο και η υποτίμηση του ρουβλίου. Ελπίζω και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτή η οικονομική κρίση είναι προσωρινή. Βήμα-βήμα, καθώς οι αγορές θα γεμίζουν με τρόφιμα που παράγονται στη χώρα, οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται. Η Ρωσία έχει εγκαινιάσει μια πολιτική «παράγουμε ό,τι καταναλώνουμε» για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις λόγω εμπάργκο. Απλήρωτη μισθή και ύφεση αποτελούν δύο ακόμα μεγάλους πονοκεφάλους. Η κατάσταση δεν έχει διορθωθεί, αλλά η τάση είναι θετική. Έχω ήδη δηλώσει ότι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,7%. Φέτος η κυβέρνηση εκτιμά ότι η οικονομία θα συνεχίσει να συρρυκνώνεται ελαφρώς. Οι εκτιμήσεις για τη φετινή ύφεση της ρωσικής οικονομίας ποικίλουν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι θα φτάσει σε 1,8%, η Κεντρική Τράπεζα σε 1,5%, ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομίας πιστεύει ότι θα περιοριστεί σε 0,3%. Καθοριστική θα είναι η πορεία των τιμών του πετρελαίου. Αν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε την ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας, η χώρα παραμένει εξαρτημένη από τα έσοδα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εξού και βρίσκεται στην ηγεσία της πρωτοβουλίας για πάγωμα της παραγωγής.